κοντά μας τον πολύ με τον προπονητή του Πανφαλερικού, εγώ σου δίνω πολλά συγχαρητήρια. Γιατί αν ήμουν φιλάθλος, θα έλεγα δώστε μου μάτια να βλέπω μπάλα. Δεν μετράω το σκορ, μετράω αυτή την ποιότητα που βγάλατε και οι δύο ομάδες και μέσα από τους πάγκους και μέσα από τους διαιτητές και μέσα από τους παίχτες. Πραγματικά ήταν που ο εχθρός, να πω αυτή τη υπόθεση, ήταν η ζέστη. Θέλω να μου πεις πώς το είδες εσύ το παιχνίδι, πώς βλέπεις την ομάδα σου, αν έχεις δέσει και αν θα πας ακόμα καλύτερα. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έγινε σε αφόρητη ζέστη και όχι και σε μια εποχή η οποία οι ομάδες έχουν κάνει τρίτη, τέταρτη εβδομάδα προετοιμασίας. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα παίχθηκε ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, οπωσδήποτε. Ακριβώς. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στον Πειραϊκό για τη, που πέρασε στον κύπελο, που κέρδισε στην παράταση και πέρασε στο κύπελο. Συγχαρητήρια στους διαιτητές, συγχαρητήρια στον αντίπαλο προπονητή, ο οποίος είναι και ο φίλος ο Θανάσης και έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εύχομαι τα καλύτερα στον Πειραϊκό και πραγματικά όντως σήμερα χαρήκαμε παιχνίδι. Υπήρχε άγχος, είχαμε δύναμη. 7 γκολ, ωραία γκολ, ωραία πολύ ωραία γκολ, γκολάρες, τα ειδικά, τα, ειδικά τα δύο πρώτα ήταν γκολάρες. Εμείς από την πλευρά μας κοιτάμε να κάνουμε μια καλύτερη πορεία και να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες όπως είχαμε μπλέξει και πέρσι. Γιατί εγώ έχω αναλάβει την ομάδα στα 8 τελευταία παιχνίδια, είδα ότι υπάρχει υλικό, έχουμε βοηθήσει τις ομάδες με κάποιες μεταγραφές, η ομάδα πρέπει να δέσει ακόμα πολύ πολύ περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι θα αυτό που προσπαθώ βασικά να παίξουμε ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια και πάλι. Πολυμό, υπάρχει βελτίωση ακόμα για αυτήν την ομάδα σου. Υπάρχει αυτό είδα εγώ έναν αγώνα. Αυτή. Υπάρχει και άλλη βελτίωση για σένα. Για μας σκεφτείτε ότι είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα προετοιμασίας και ότι οι ποδοσφαιριστές τώρα αρχίζουν και έχουν μπάλα στα πόδια τους, δηλαδή με παιχνιδάκια κτλ. Μέσα στην προπόνηση. Σίγουρα περιμένω να δω και πολύ καλύτερα πράγματα. Σίγουρα περιμένω να δω καλύτερα πράγματα από την ομάδα μου. Αλλά σας είπα και πάλι, στόχος μας είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία και βλέπουμε τίποτα άλλο. Απλά δεν θέλουμε να μπλέξουμε στις περιπέτειες περσινές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να και θα τα πούμε στο επόμενο καλή χρονιά σε να, καλά, να σε καλά, καλή να σε καλά. Πάμε στον Ιακημίδη, το Μάκη, πραγματικά στο πλευρό του πολέμου. Του προπονητή, θέλω να μου πει, βασικά θέλω να πω, ας δώσω πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί αν και έκανε πολύ ζέστη, το είπα πάρα και πολύ, πάρα πολύ, πάρα ήταν, πολύ οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Είδαμε μαγευτικό ποδόσφαιρο, πολλά γκολ, ωραίο θέαμα, χωρίς σκοπιμότητες, ούτε γκρίνιασες από τον πάγκο, κανένα σας, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις εσύ πώς είδες την ομάδα σου, πώς είδες το συγκεκριμένο παιχνίδι και πώς βλέπεις από εδώ και πέρα την πορεία της ομάδος. Πρώτα να πω ότι ήταν όντως διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πραγματικό ντέρμπι από δύο γειτονικά σωματεία. Πραγματικά θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Ναι, μπορούν να σας τα συζητήσουν. Κάποια λάθη, ναι, ήταν κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και αν πάρουμε υπόψη την περίοδο που είναι τώρα, που είναι ακόμα περίοδο προετοιμασίας, πραγματικά οι ομάδες δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Ήταν πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ντέρμπι, ευχόμαστε καλή συνέχεια στο Πειραϊκό, στο κύπελο. Και από τη μεριά μας να πούμε ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, τη δικιά μας την ομάδα. Έχουμε τρομερή εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά, τα δικά μας, και είμαι σίγουρος ότι θα πάμε πολύ καλά. Είχατε λήψεις καθόλου? Όχι, δεν είχαμε λήψη. Ήμασταν κομπλέ πέρα του ενός φεύτος. Βλέπεις, Μάκη, να δένει σιγά σιγά η ομάδα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι στο σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή. Το επίπεδο είναι το επιθυμητό. Ναι, το είδαμε. Έχουμε να βελτιώσουμε ακόμα πολλά πράγματα και θα τα βελτιώσουμε. Εγώ είδα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Συγχαρητήρια σας δίνουμε. Σε ευχαριστώ, Μάκη μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχουμε κοντά μας τον Παύλοβιτς. Εγώ θα πω διαφήμιση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ευχαριστήθηκα ποδόσφαιρο. Όποιος βρέθηκε στην κερκίδα σήμερα είδε ένα πολύ ωραίο μάτς. 4-3 το σκορ. Πραγματικά, δηλαδή, συγκλονιστικό. Θέλω να μου πεις δύο λόγια πώς το είδες εσύ το παιχνίδι. Πώς το είδες εσύ το παιχνίδι. και τα συμπεράσματά σου και πώς το είδες, γιατί έγινε κάτω από μία αφόρητη ζέστη. Ειδικά όταν πήγαμε στην παράταση, δεν παλεύονταν η κατάσταση και θέλω να μου πεις μία εικόνα σε όλο του παιχνιδιού. Σ' αφήνω να τα πεις μόνος. Ωραία, Στάθη. Όπως το είπες και εσύ, είναι υπό αντίξωες συνθήκες το σημερινό παιχνίδι. Αφόρητη ζέστη. Όπως καταλαβαίνετε, και οι δύο ομάδες είναι στην περίοδο προετοιμασίας. Άρα αυτό προβληματίζει περισσότερο, κουράζει περισσότερο τους ποδοσφαιριστές.
Εμείς πάντως ευτυχήσαμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι τοπικό ντέρμπι. Το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο γήπεδο. Είναι χρόνια μαζί. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια μεγάλη νίκη για μας και παίρνει μεγαλύτερη διάσταση, γιατί εμείς κατεβήκαμε με μια 18 τα οποία δεν το έχω πει αλλά και δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα που τελείωσε, θα πω ότι είναι ένα θέμα, γιατί είχαμε 7-8 απουσίες. Όταν λοιπόν έχει 7-8 απουσίες, υπάρχει προβληματισμός. Βέβαια τα παιδιά, τα παιδιά που έπαιξαν στο έπακρο, νομίζω ότι δικαιούμαστε την νίκη. Καθ' όλη τη διάρκεια ήμασταν, πιστεύω, καλύτεροι. Δεν λέει όμως τίποτα, διότι και η άλλη ομάδα έκανε την προσπάθειά της. Τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζουμε, θα δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο φιλάθλο κόσμο. Ο φιλάθλος κόσμος. Είδατε και εσείς ότι υπήρχε αρκετός κόσμος εδώ πέρα να υποστηρίξει την ομάδα. Τους ευχαριστούμε όλους και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Με το βλέμμα του Προέδρου. Ήταν και εδώ ο Πρόεδρος. Εντάξει. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό, έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ και να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια, όχι μόνο σε εσένα, αλλά και στον πολύ μου την ομάδα του Πανφαλήρικου. Γιατί είδαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αυτό που λέγεται ρασιτεχνικό, με ποιότητα, που πραγματικά ευχαριστιέται ένας φίλαθλος για να δει, ανεξαρτήτως το σκορ και τι φυσικά, έγινε. Φυσικά, το είπα και έτσι, εγώ. Και εγώ σας δίνω πολλά συγχαρητήρια. Και για το ήθος σας, από τον πάγκο και τον δικό σου και του πολίμου και μέσα οι παίχτες, δείξανε μια εικόνα καταπληκτική επαγγελματιών. Σου εύχομαι τα καλύτερα, θα σε δω στο επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Αν θες να αφιερώσεις κάπου τη νίκη σου, μπορείς να το πεις. Όχι, εγώ αφιερώνω τη νίκη στα παιδιά αυτά που παλεύουν τώρα εδώ και 25 μέρες και στον κόσμο που ήρθε να μας. Σε ευχαριστούμε, Παύλο. Να είσαι καλά. Με τον αρχηγό της ομάδας στο Πιτσάλα, σήμερα ήσουν στην Κερκίδα. Θα πω ότι απόλαυσες το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Είδαμε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες, με πολλά γκολ, με πολλά συναισθήματα, πότε από τη μία μεριά, πότε από την άλλη. Θέλω να μου πεις πώς το είδες στο παιχνίδι, πού αφιερώνεις αυτή τη νίκη και πώς βλέπεις την πορεία του Πανφαλήρικου του Πειραϊκού από εδώ και πέρα. Σίγουρα ήμουν στην Κερκίδα, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, είδαμε πάρα πολλά γκολ. Το απολαύσαμε σίγουρα όλοι. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα μας ήταν καλύτερα στημένη, κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και είχε γενικά όλο τον έλεγχο του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια. Με κάποιες στιγμές αδυναμίας που φάνηκαν και στα γκολ που δεχτήκα. Από εκεί και πέρα ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ήταν μεγάλη προσπάθεια για όλα τα παιδιά, όχι μόνο της δικιάς μας ομάδας, αλλά και του Πανφαλήρικου. Μετά από τόσο ζέστη, και όπως ξέρουμε, μέσα στο γήπεδο το καουτσού είναι ακόμα περισσότερη ζέστη. Και πήγαμε και στην παράταση, οπότε ήταν δύσκολο για όλους. Εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να βελτιωνόμαστε εβδομάδα με εβδομάδα μέσα από τη δουλειά στις προπονήσεις και να παρουσιάζουμε όλο και καλύτερο πρόσωπο και να πετύχουμε αυτά που έχουμε θέσει ως στόχους. Θέλω να σε ρωτήσω, μου είπε ο κοούτς ότι είχατε αρκετές ελλείψεις, πραγματικά 6 με 7 ναι, που δεν είχαν ισχύει. Ισχύει, υπήρχαν κάποιες. Θα βοηθούσαν αυτοί, πιστεύεις, ακόμα περισσότερο. Εγώ βασικά, έτσι πως βλέπω την ομάδα φέτος, οι δυνατότητες της ομάδας για μένα είναι τρομερές. Δηλαδή, ακόμα και οι ελλείψεις μπορούν να αντικατασταθούν από παιδιά που πραγματικά πάγο, δηλαδή, ναι, που έχει μπορούν να πάγο. Βοηθήσουν. Και εμένα αυτό που με ευχαρίστησε πάρα πολύ φέτος, τώρα δηλαδή το παιχνίδι αυτό, ναι, ήταν ότι είχαμε μέσα στην δεκάδα μας με 4 μικρά παιδιά. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, μέχρι πέρσι είχαμε 2. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι τα παιδιά τα μικρά έρχονται και μπαίνουν σιγά σιγά και αυτά, που είναι το πιο σημαντικό για μένα. Σαν αρχηγός της ομάδας, πού αφιερώνεις την νίκη? Αφιερώνω σε όλους όσοι είναι κοντά στην ομάδα και έχουν τρέξει για να γίνει αυτό το πολύ όμορφο πράγμα που βλέπουμε, που θα δούμε φέτος. Και ένα μήνυμα που θέλω να στείλει στο φιλάθλο κόσμο, τι θα έλεγε στον Πειραϊκό? Στο φιλάθλο κόσμο θα ήθελα να στείλω να στηρίξει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δίνει την ψυχή του και το κάνει με αγάπη. Λέω, όλο αυτό που γίνεται γίνεται με αγάπη και είναι καλό όλοι να στηρίξουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής τους, να πηγαίνουν στα γήπεδα και να γεμίζουν τα γήπεδα του Πειραιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή κοντά μας ο Θεοχαράκη, στόπερ της ομάδας του Πειραϊκού. Πραγματικά σήμερα σας ευχαριστήθηκα και εγώ και όλος ο φιλάθλος κόσμος. Παίξατε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, παίξατε πολύ ωραία μπάλα κάτω από τρομερή ζέστη. Αυτό το έδειξε μετά το δεύτερο ημίχρονο που ανέβηκε η θερμοκρασία του γηπέδου. Θέλω να μου πεις εσύ πώς είναι στην ομάδα σου, πόσο ευχαριστημένος είσαι και πόσο πολύ δουλεύετε και τι εύχεις και πού αφιερώνεις αυτή τη νίκη βασικά. Όπως είπες και εσύ, οι συνθήκες ήταν αντίξωες. Η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε να παίξουμε αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις. Πιστεύω πως βγήκε κατά 50-60% η δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις.
Αυτό φάνηκε από τη φυσική κατάσταση, γιατί ακόμα και στην παράταση όλοι πέφτανε, εμείς ανεβαίναμε αντί να πέφτουμε. Σίγουρα το σκορ δείχνει ότι έγινε ανοιχτό παιχνίδι, γίνανε λάθη και από εμάς σίγουρα. Υπήρχε αδράνεια σε τουλάχιστον 2 από τα 3 γκολ που δεχτήκαμε. Αυτά είναι όμως μέσα στο πρόγραμμα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας, να αυξήσουμε τις καλές ενέργειες που κάνουμε μέσα στο παιχνίδι για να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ νωρίς για να φανεί αυτό που θέλουμε. Είναι πρώτη φάση του κυπέλου. Είμαστε ήδη κοντά, αν δεν κάνω λάθος, έχει σήμερα 16 ο μήνας, ούτε μήνα δεν έχουμε κλείσει που κάνουμε προετοιμασία. Οπότε ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο, αλλά πιστεύω πως έχουμε βρει το σωστό δρόμο και δουλεύουμε σωστά για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτό που θέλουμε και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πώς είναι στο Πανφαλερικό? Ο Πανφαλερικός σίγουρα είναι μια ομάδα σκληρή, μια ομάδα που χρόνια είναι στη Β' και αυτοί έχουν προβλήματα όπως έχουν όλες οι ομάδες του Πειραιά, με θέματα γηπεδικά, θέματα οτιδήποτε. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, ας το πω έτσι, happy για κάποιες άλλες ομάδες, ούτε μπορεί να είναι κάποιος σύν σε εμάς. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα, κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε και πιστεύω μας αξίζει στο πρωτάθλημα και ό,τι είναι στο κύπελλο. Πού την αφιερώνεις η νίκη? Η νίκη σίγουρα αφιερώνεται στον κόσμο που βλέπουμε ότι πλέον αρχίζει και ξαναμαζεύεται να δει τον Πειραϊκό. Και σε κάποια παιδιά τα οποία έχουν δώσει υδρότα και αίμα φέτος, είτε έχουν στάξει οικονομικά να το πω έτσι, είτε έχουν τρέξει πολύ όλο το καλοκαίρι για να είναι η ομάδα έτσι όπως είναι. Σε αυτούς και πιστεύω πως θα βελτιωθεί πολύ η ομάδα κατά τη συνέχεια του χρόνου. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, είμαστε καλά.